Ωραία, λοιπόν, είμαστε 8 άτομα μαζί. Θα αρχίσω την παρουσίαση γρήγορα και θα τελειώσουμε και γρήγορα όπως υπολογίζω σήμερα. Δεν έχουμε πάλι πολλά πράγματα να πούμε. Έχω μόνο 2 μικρά πράγματα να πω στο τέλος, τα οποία έχουμε βάλει και στο chat σήμερα, στα chat που έχουν σχέση με την εταιρεία. Και όσοι ασχοληθήκατε μπορεί και να τα είδατε. Αλλά θα τα ξανααναφέρουμε εδώ πέρα. Οπότε για την ώρα θα κάνουμε πρώτα την παρουσίαση όπως πάντα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής στη Skyway και κάνω κάθε Τρίτη για την εταιρεία παρουσιάσεις. Στην αρχή κάνω την παρουσίαση και μετά λέω τα νέα. Και γενικά ο σκοπός μου και ο στόχος μου είναι να ενημερώσω τους υπόλοιπους επενδυτές και να σας δείξω και μερικά πράγματα. Λοιπόν, κάνω μια εισαγωγή. Εδώ πέρα βλέπουμε μια εικόνα, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια περίπου από την εποχή την οποία ζούσε. Πριν από 100 χρόνια φιλοτέχνησε αυτόν τον πίνακα και απεικονίζει σε αυτόν τον πίνακα τον κόσμο τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα την εποχή στην οποία ζούσε. Είχε κάνει κάποιες προβλέψεις ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω στο έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Όμως, παρόλα αυτά, ο καλλιτέχνης έκανε λάθος με την διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα 2 προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών ως το πρώτο και ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα πλέον, καθώς μετά ακολουθεί η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και επίσης ένα από τα κυριότερα προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και φυσικά το έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, αντιστέκεται στον άνθρωπο. Όμως, ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ο ίδιος ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Επειδή συνδέοντας το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτό το πρόβλημα, αυτή η κατάσταση, είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, δάση, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Και εδώ έχουμε μια εικόνα από έναν ανάποδο δρόμο, όπου οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου, όπως βλέπετε, έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ τροχούσε στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, αλλά αυτή είναι η μόνη διαφορά.
Το τελεφέρικ το οποίο πυκνίζεται αριστερά και τα εναέρια βαγόνια τα οποία είναι δεξιά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδίου Τεχνολογιών Χορδής του Ανατόλη Γιουνίτσικη που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών η οποία δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι αυτό το μπορεί να το φανταστείτε, γιατί μάλλον ή το ξέρετε. Όπως για παράδειγμα για διάφορα μουσικά όργανα ή και για ακροβατικά κόλπα ή και ακόμα για διάφορα άλλα πράγματα. Και με τον ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμίσεις μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμενες από σειρματόσχηνα, και τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων, λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών. Το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και ακόμα και σε άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου είναι η μία ακαμπτή, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα μας παρουσιάζεται η εύκαμπτη και η μία ακαμπτή, και σε αυτήν εδώ η άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτσης, και εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά πάνω σε αυτά με θέμα αυτά τα οχήματα, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη, και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε μπορεί να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου στο πρώτο εικονίδιο απεικονίζεται το όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την όπλο που να δείτε, και έχει χωρητικότητα έως και 14 άτομα. Ενώ το άλλο που προβλέπεται για υπεραστική χρήση, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα, δηλαδή τα πενταπλάσια, και παίρνει έως και 6 άτομα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ουσιαστικά την επικινδυνότητα και τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στα οχήματα γενικότερα. Βλέπετε ότι τη μεγάλη τάση έχουν τα οδικά, τα οποία είναι για το δρόμο. Και στην τελευταία θέση είναι το Skyway, το οποίο έχει την μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα άλλα οχήματα. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους ή βουνά.
Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε συγκριτικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά είναι συγκρίσεις της Skyway με παράγοντα μέσα της μεταφοράς και πάνω σε αυτά θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Και αυτά είναι τα εικονίδια των μεταφορών στα οποία θα βασιστούν τα διαγράμματα. Οπότε εδώ έχουμε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και μπορείτε να δείτε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και συνεχίζει να κρατάει την πρωτιά και στις λειτουργικές δαπάνες. Με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα που είχε στο προηγούμενο διάγραμμα. Όμως μπορείτε να διακρίνετε ότι η διαφορά παραμένει ακόμα στοιχειώδη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία της Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Επίσης, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway μπορείτε να δείτε ότι έχουν κατοχυρώσει την πρώτη θέση ουσιαστικά ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. Και εδώ πέρα στο διάγραμμα σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα το Teleferik καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια, ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αόρησης, το αεροπλάνο, η οδικές μεταφορές στα οδικά οχήματα ουσιαστικά, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Για τη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο την κατέχει η Skyway, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το μετρό και έπειτα το τραμ. Και σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και εάν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ουσιαστικά ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ έχουμε εικόνα από τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων και επιβατών, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφορά σε χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο, σε χρόνο ρεκόρ μάλιστα, και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, όπου είναι η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unisphere Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, τα οποία είναι εμπορευματικά, κυβερνητικά, αστικά, κυπριστικά, υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατερίνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και σε εκείνο το μέρος κάθε χρόνο στα καφέ, ουσιαστικά,
Χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία ήδη έχουν επενδύσει και να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Όπου το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδο του στην αγορά στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό. Οι χορτές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε επικοινοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεμικό σχεδιασμό. Και θα προχωρήσουμε σήμερα τώρα στην δεύτερη παρουσίαση. Το κάνουμε λίγο πιο σύντομα, γιατί έχω και άλλα πράγματα να πω, όπως είπα. Οπότε πάμε απευθείας στα νέα. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στην Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές το ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Και έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont Mazda 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και μία παρένθεση ότι το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο έχει συνολική χωρητικότητα 25 επιβατών. Ένα δεύτερο έργο, το οποίο ετοιμάζεται πάνω στο μοντέλο, προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου, καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και έκταση, συνολική έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή των οχημάτων. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα και εκεί, σε δοκιμαστικό κέντρο, βρίσκεται στον χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου και, σύμφωνα με τα λόγια του UNESCO, η εταιρεία έχει στη σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Instituto Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί για τη συνέχιση του έργου. Η κατασκευή στις άντες της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρων, θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν.
Επίσης, μια υπενθύμηση ότι το ΕΚΑΝΤΟΜ έχει δύο λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unis Kitchen Technologies στη Σάρτζα, όπου το πρώτο είναι ότι το ΕΚΑΝΤΟΜ είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το ΕΚΑΝΤΟΜ είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει πράσινες τεχνολογίες και εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών λάβαμε την υψηλότητα πέρα τον Σέιχ Σουλτάν Μπιν, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτη της Σάρτζα. Το Skyway Ten Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιονίτσκι σχολιάζει ότι το πρώτο container Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, καθώς κοστίζει $1 ανά 100 τόνους, το οποίο είναι ένα χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, 1 χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια, και αν το συγκρίνουμε με την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, παρατηρούμε ότι βγαίνει πολύ πιο φτηνά από τον αυτοκινητόδρομο το σύστημα μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, με το μεταφορικό μέσο υψηλής ταχύτητας, καθώς για την κατασκευή ενός χιλιόμετρου αυτοκινητόδρομου θα δαπανηθούν περίπου ή δαπανούνται $30 εκατομμύρια. Και αν το συγκρίνουμε με μετρό, ας πούμε για το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστισε στην πόλη περισσότερα από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το monorail του Σιάτλ κόστισε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, και το Shonan Monorail, το οποίο βρίσκεται στην Ιαπωνία, πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Εδώ έχουμε έναν πίνακα σύγκρισης ανάμεσα στο Skyway και στο Monorail. Θυμηθείτε ότι είναι διαφορετικές μεταφορές και δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, διότι πολλοί όταν τα βλέπουν για πρώτη φορά τείνουν να πιστεύω ότι το Skyway είναι κάτι παρόμοιο με το Monorail, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και εδώ βλέπουμε τον πίνακα με τις διαφορές, όπου βλέπετε στο πρώτο σχετικά με την απόσταση διαδρομής έχουμε στο Skyway που είναι not limited, χωρίς όριο, ενώ στο Monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα, το Skyway, το οποίο φυσικά είναι αυτό που προβλέπεται για αυτή τη χρήση, φτάνει 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail περίπου τα μισά, 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, από τη μια έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς και από την άλλη βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Ό,τι αφορά την απόσταση κίνησης οχημάτων, από τη μια στο Skyway έχουμε 20 έως και 50 δευτερόλεπτα από την άφηξη του οχήματος στην γραμμή ουσιαστικά, δηλαδή όταν βάζετε επιβάτες
και φεύγει το ένα όχημα, αλλά το επόμενο θα έρθει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ στο monorail φτάνει από 5 έως και 20 λεπτά. Και στο τελευταίο, όπου είναι για την ικανότητα μεταφοράς, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 500,000 επιβάτες κάθε μέρα, ενώ το monorail από 137,000. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα δικτυογραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και πάμε τώρα σε πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτά είναι αυτής της χρονιάς, όπου ο Εφευρέτης, γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσικη, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με την εταιρεία. Τώρα, στο πρώτο πράγμα σχετικά με το νέο γραφείο της Λευκορωσίας Σχολίας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με συνολική έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unique Stream Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά υπάρχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με την επένδυση που κάνατε στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, σχολιάζει ο Γιουνίτσικη ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού και μάλιστα τόσο σύγχρονο. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατέχνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή, και αυτό είναι για τα βαριά οχήματα. Στα Μοιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια μας, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν, με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών. Και μάλιστα όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινωθούν πολλά στοχευμένα έργα τα οποία ήδη εφαρμόζει η Υπουργεία. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι ήδη έργα τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία. Η μάρκα Skyway, η Unique Stream Technologies, είναι η εταιρεία της ρίζας. Το Skyway είναι απλώς ένα εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος, είναι συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Και η Skyway Community είναι αυτή που μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα ακίνητα που έχει η Unique Stream Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Το 15ο στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για τη δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, το 15ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Διαδρομή υψηλής ταχύτητας. Ξεκινήσαμε την δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν μας
αρνηθούν. Έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα, αλλά το κόστος κατασκευής εκεί πέρα είναι πολύ πιο υψηλό. Και σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και διαφορετικά. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Και ο ίδιος ο Γιονίσκης σχολιάζει ότι είναι σίγουρος πως θα συμβεί φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Και θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα που παράλληλα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και πάμε μία τώρα στην τελευταία παρουσίαση και μετά θα πω μερικά νέα πράγματα. Δώστε μου μισό λεπτό. Ναι. Όπως γνωρίζετε, στις 21 Ιουνίου άλλαξε η εταιρεία υποστάδιο και πήγαμε στο 14,2, η οποία η υπόφαση ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2019 και είναι η μεγαλύτερη, έχει μάλλον κρατήσει μεγαλύτερη διάρκεια όλων, καθώς η έναρξη της συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει επιτύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA UNESCO Institute Technology στη Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων πνευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και το εσωτερικό φινίδισμα στο Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων ακύρωσης για φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε διάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά οχήματα μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής Skyway από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορπακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στη δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και επίσης, εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των ομίλων εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο ομίλος εταιριών Skyway έχει ήδη έργα για το επόμενο επιστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία, σύμφωνα με την διοίκηση, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα τις εισαγάγουμε σταδιακά κατά το 14,2 υποστάδιο. Και πάμε μία στα νέα της εβδομάδας ουσιαστικά, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια αυτή, από την προηγούμενη Τρίτη έως και σήμερα. Στο chat είχα ανεβάσει σήμερα κάποια νέα, μπορεί κάποιοι να ασχοληθήκατε και να τα είδατε. Θα κάνουμε μία μικρή αναφορά σε αυτά και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί μετά να βρει εύκολα το σύνδεσμο στις συνομιλίες που έχω στείλει για καθένα από αυτά τα νέα. Ένα πράγμα το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις 27 Ενδόμου και αυτή η ημερομηνία έχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Το έργο Skype εμφανίζεται όλο και περισσότερο πλέον στην τηλεόραση όλο τον κόσμο, όπως φυσικά γνωρίζετε. Αυτή τη φορά το πλάνο των δοκιμών εγχώριας μεταφοράς εμφανίστηκε στο ασταλιανό τηλεοπτικό κανάλι Sky News. Υπάρχουν μερικά σημεία από αυτό το κανάλι, το τηλεοπτικό κανάλι, στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Θα τα βρείτε και στις ομιλίες, όπως σας είπα. Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής αποκάλυψε ότι το εσωτερικό της χωρικής μεταφοράς έχει σχεδιαστεί σε στυλ business class. Και αυτό αφορά το εσωτερικό του Tropical Unicar, που διαθέτει δερμάτινα καθίσματα, ψυγείο μέχρι και οθόνη. Η Sky News συνέχισε επισημάνοντας τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς χορτών σε σχέση με το Teleferic. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, η αστική συγκοινωνία Skyway μπορεί να φτάσει την ταχύτητα έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον, μόνο μονές καμπίνες κινούνται στο σχοινί, ενώ η μεταφορά χορδής είναι ικανή να ταξιδέψει με ζεύξη, σε αντίθεση με το Teleferic. Και στις 30 Ενδόμου, αυτό είναι άλλο νέο, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο επίσης υπάρχει και στην ιστοσελίδα και υπάρχει σύνδεσμος και στο chat, όπου μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό το βίντεο. Εδώ ουσιαστικά αναφέρονται ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί στο έργο Skyway και το Skyway Community τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό το βίντεο αναφέρονται ουσιαστικά για τη Λευκορωσία που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων της Skyway Community με την διεύθυνση της UST. Αναφέρεται επίσης ότι το αυστραλιανό τηλεοπτικό κανάλι Sky News μετέδωσε πλάνα από τις δοκιμές εγχώρδων μεταφοράς. Οι εκπρόσωποι της UST περιέγραψαν τις προετοιμασίες για την έκθεση Expo στο Ντουμπάι. Και άμα θέλετε να ενημερώνεστε τακτικά με άλλα τέτοια νέα ή και να μην χάνετε τα επόμενα βιντεάκια τα οποία αναρτεί η εταιρεία, μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι Skyway Community στο YouTube και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, όπου θα μπορείτε να βλέπετε αυτά τα βιντεάκια και να ενημερώνεστε. Φυσικά θα τα αναρτούμε αυτά και στο chat, όπου μπορείτε να τα βλέπετε. Και αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Και καλή συνέχεια.